Παίξε κυπριακό ποδόσφαιρο στη Win Masters με 100 ευρώ bonus. Κόρνερ, το οποίο εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά κόντρα πάνω στον Αϊρόσα. Ο Βοζίνια μπλοκάρει την μπάλα κεφαλιά που έγινε από τον Λεωνάρντο. Μάλλον ο Μαρακουδάκης είναι δίπλα στο Γιούσεφ για να είναι έτσι πολύ πρόσωπη η πρώτη άμυνα που βγαίνει. Σασί τώρα που προσπαθεί και περνάει στην περιοχή. Ο Σασί, το γύρισμα, ο Νουρεντινόσκι, Σασί και πάλι κάτοχος της μπάλας, ευκαιρία για την ΑΕΛ. Ο Σοάρες στη σέντρα είναι καλή, ο Νουρεντινόσκι όμως κυρίαρχος εκεί στη μικρή περιοχή, μαζεύει την μπάλα, του έγινε και φάουλ. Ο Γιούσεφ ετοιμάζεται για την εκτέλεση του φάουλ. Πάει για απευθείας ο Βοζίνια. Έπεσε η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Γρήγορα ο Αϊρόσα για τον Σασί. Η προσποίηση ελευθερώθηκε, πέρασε στην περιοχή. Ο Σασί το σούτ. Εύκολη όμως Λία για τον Ουρεντινόσκι. Ξανά εδώ η προσποίηση με τον Σασί να περνάει στην περιοχή με το αριστερό το σούτ. Στέλνει παίκτη Άρον για να κάνει αλλαγή ο Νικόλας Μαρτίδης. Αντρέα, σε ακούμε. Πήγε ο ίδιος και τον σήκωσε πάνω, τον Ευσταθίου. Μάλλον δούμε τον Σασί που κρατάει την μπάλα. Η σέντρα Αρουαμπαρένα θα στο πάρει την μπάλα το σούτ από τον Νικολάου. Η μπάλα μακριά. Αϊρόσα έψαξε Ρεζέντε, κέρδισε ο Ινκολόγ που κάνει αρκετή δουλειά μεσοαμυντικά. Να δούμε τώρα τον Γιούσεφ που πάει να τα βάλει με την άμυνα της ΑΕΛ. Κερδίζει τις κόντρες. Ο Γιούσεφ απέναντι από τον Βοζίνια. Γιούσεφ το πλασέ, η μπάλα έξω. Μοναδική ευκαιρία στο 38 για τον Άρη. Κοιτάξτε από πού πήρε την μπάλα. Κέρδισε την κόντρα από τον Μητρέα. Με ταχύτητα βρέθηκε απέναντι από τον Βοζίνια. Το πλασέ του όμως δεν ήταν σωστό. Η μπάλα έφυγε έξω. Η πιο μεγάλη ευκαιρία που παρουσιάζεται στο παιχνίδι. Το κόρνερ που εκτελέστηκε. Μαραγκουδάκης κεφαλιά από τον Λαφράντσι, μπάλα έξω. Ξανά η εκτέλεση του κόρνερ από τον Σοάρες. Ο Μαραγκουδάκης δεν απομάκρυνε σωστά. Ο Λαφράντσι στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά, η μπάλα έξω. Καλή στιγμή για την ΑΕΛ. Αϊρόσα, μεγάλη παλιά, ψάχνοντας τον Σοάρες, ο οποίος προσπαθεί να περάσει, περνάει στην περιοχή. Σοάρες η σέντρα, Νουρεντινόφσκι, κέντρο Μπάροφ, απομάκρυναν μπαλά. Γιούσεφ στην πρώτη επικίνδυνη προσπάθεια από πλευράς ΑΕΛ με τον Μάρκο Σοάρες. Στο δεύτερο ημίχρονο έκοψε ο Νικολάου, Ρεζέντε, καλή πάσα για τον Μέσκα. Έχει στερηγμά τον Αβραάμ, κάνει κίνηση ο Αβραάμ, Μέσκα συγκλίνει. Επιχειρεί το σουτ καλό ο Νουρεντινόφσκι, όμως δεν ευνηδιάζεται. Νικολίτσα με πολυφάλτσο, έκοψε ο Μέσκα. Αβραάμ απομάκρυνε για να καταλήξει στο Ράντου, ο οποίος ψάχνει τον Λεωνάρντο και πάλι ο Αβραάμ θα διώξει. Να δούμε τώρα τον Άρη, είναι ο Μαραγκουδάκης στο σουτ, αδύναμο όμως. Αβραάμ λίγα μέτρα φόρα, με πολυφάλτσο, η μπάλα πάνω από την εστία. Σαφώς πιο απειλητική από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο. Να δούμε τώρα τον Σασί, ο οποίος θα περάσει στην περιοχή. Σασί θα κάνει το γύρισμα, το πλασέ, η μπάλα έξω. Το πλασέ από τον Μέσκα. Με τον Αρουαμπαρένα να περνάει στο Σασί. Ο Σασί κάνει την κούρσα. Ο Μέσκα στο πλασέ, η μπάλα έξω. Με τον Μπενίτες στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά, η μπάλα έξω από τον Ρεζέντε. Όχι, ο Μητρέα ήταν. Αβραάμ. Πιέζει ο Νικολίτσα, πέρασε ο Αβραάμ όμως. Ενώ ο Σκούρτης επιστρέφει. Αρουαμπαρένα, Λαφράν στο σούτ, την μπάλα έξω. Είναι αποφασισμένος όμως να τις αφήσει πίσω. Να δούμε τον Σκούρτη που περνάει στην περιοχή της ΑΕΛ το σούτ. Ο Βοζίνια θα μπλοκάρει την μπάλα. Τον καταδιώκει ο Μητρέα, Νικολίτσα στη σέντρα. Ψάχνοντας τον Μαραγκουδάκη, το βρήκε. Μαραγκουδάκης επιχειρεί το σούτ, η κόντρα θα καταλήξει κόρνερ η μπάλα. Στην περιοχή και ο Σκούρτης, Μεντιένοβιτς με πολύ φάλτσο, κεφαλιά, η μπάλα έξω. Κεφαλιά που έγινε από τον Μαραγκουδάκη. Τον Νικολίτσα πήρε εξαιρετικά μπάλα ο Μεντιένοβιτς και ανεβαίνει τώρα επικίνδυνα ο Άρης. Μεντιένοβιτς στην περιοχή, πέφτει από το τάκλι του Λαφράντς, πέναλτι. Εδώ ο Μεντιένοβιτς
πολύ δύσκολη φάση για τον διαιτητή. Ετιένοβιτς προσπαθεί να ανοίξει την μπάλα, για να το ξαναδούμε. Νικολίτσα, λίγα μέτρα φόρα, ο Βοζίνια, η μπάλα σε πόλη. Μεγάλη επέμβαση από τον Βοζίνια. Ξανά η εκτέλεση του πέναλτι, με τον Βοζίνια να ψωνίζει τον Νικολίτσα και να στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Η σέντρα στην περιοχή από τον Σοάρες, ο Αρουαμπαρέ να προσπαθεί, Λεόντσο το σούτ, την μπάλα έξω. Λαφράντς σε μια μεγάλη παλιά, ψάχνοντας τον Σασί, Λεόντσο για τον Μπενίτες που θα περάσει στην περιοχή, το σούτ, ο Νουρεντινόσκι σε κόρνερ. Μεγάλη επέμβαση από τον τερματοφύλακα. Εδώ ξανά ο κεραυνός από τα πόδια του Μπενίτες. Λεόντσο στον Μπενίτες, η κόντρα πάνω στον Εγκολόκ. Λεόντσο προσπαθεί να βρει χώρο για σέντρα. Σοάρες έστειλε για τον Αϊρόσα. Μαραγκουδάκη στον επιτηρή. Αϊρόσα έτοιμος για σέντρα. Είναι καλή. Στο δεύτερο δοκάρι γκολ. 1-0. Ο Σασί στο 93. Η νεολυτρωτής της ΑΕΛ. Από την ενέργεια του Μάρκο Αϊρόσα. Ξανά η προσπάθεια από τον Αϊρόσα. Βρίσκει χώρο, επιχειρεί τη σέντρα ο Σασία Μαρκάριστος, την κεφαλιά, το 1-0 για την ΑΕΛ. Ο Σασί στο 93 ανοίγει το σκορ για την ομάδα της Λεμεσού.